27 μέρες έχουν προθεσμία οι επιχειρηματίες της χερσαίας λιμενικής ζώνης σε ενετικό λιμάνι Κουμκαπή και Νέα Χώρα που θέλουν να εκμεταλλευτούν τους κοινόχρηστους χώρους για τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα. Από σήμερα και μέχρι τις 4 Απριλίου μπορούν ηλεκτρονικά να καταθέσουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων στη διεύθυνση www.dlx.gr. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικών αιτήσεων πλέον στο site και με φυσική παρουσία κατόπιν ραντεβού στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η προθεσμία από 9, από σήμερα, 9 Τρίτου μέχρι 4 Τετάρτου. τα δικαιολογητικά που πρέπει να φέρουν τα γνωρίζουν όλοι οι καταστηματάρχε, είναι η άδεια λειτουργία, μην τα αναφέρουμε και αναλυτικά. Συνολικά οι επιχειρηματίε που αιτούνται κάθε χρόνο στο ενετικό λιμάνι είναι 89 για να εκμεταλλευτούν του κοινόχρηστου χώρου. Η έκταση που θα παραχωρηθεί θα είναι ίδια με τα ισχύοντα των δύο τελευταίων ετών, τα 4.550 τετραγωνικά μέτρα, ενώ μπορεί να δοθεί και ένα επιπλέον χώρο τη τάξη του 40% στην πορεία, εφόσον το επιτρέψει η αρχαιολογία και το ΚΑΣ. Και το 2020 και το 2021, λόγω των μέτρων του COVID, είχε παραχωρηθεί το 40% μετά από εγκρίσεις και την άδεια της, του Υπουργείου Πολιτισμού για τις αρχαιολογίες των Χανίων. Ο παραχωρούμενος χώρος που παραχωρείται είναι μόνο για τραπεζοκαθίσματα, χωρίς κατασκευές, χωρίς σκίαση και χωρίς τη δυνατότητα επέκτασης της μουσικής και άλλων μόνιμων κατασκευών. Άρα μιλάμε για πέραν της κίτρινης γραμμής έτσι. Για πέραν της κίτρινης γραμμής Ελέ. τα καταστήματα που μπορεί να πάρει χώρο γιατί κάποια καταστήματα λόγω, ε, λόγω χώρου δεν, δεν δίνεται η δυνατότητα του 40% για τα καταστήματα που μπορούν να πάρουν. Εν τω μεταξύ, ούτε φέτο θα δούμε τα ομοιόμορφα σκιάδια στι επιχειρήσει του ενετικού λιμένα, καθώ το ΚΑΣ έχει ζητήσει ψηφιακή αποτύπωση, στην οποία σε προσωμείωση θα φαίνεται ακριβώ η μορφή που θα πάρει το μνημείο τη πόλη για να δώσει την έγκρισή του. Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα, το πολύ σύντομο επόμενο διάστημα, θα έχει κατευθεί ο φάκελο στο ΚΑΣ, ολοκληρωμένο για όλο το λιμάνι, στη μορφή φωτορελιστική που το επιθυμεί το ΚΑΣ που μα έχει πει. Ε, άρα λοιπόν μετά πηγαίνουμε για τις εγκρίσει και για την τοποθέτησή τους. Αν θα, αυτό θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε χρονικά, δηλαδή πότε. Σίγουρα δεν θα είναι σύντομο. Σίγουρα δεν θα είναι σύντομο. Όχι, ε, όχι για αυτή τη σεζόν. Ε, τρέχει όμως και η μελέτη της πλακόστρωσης, η οποία είναι στην ολοκλήρωσή τη μόνο η περιβαντολογική μελέτη, η οποία έχει περίπου ολοκληρωθεί. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων εκτιμά ότι η σκιάδια και πλακόστρωση θα εκτελεστούν ταυτόχρονα ω έργο αποκατάσταση και ανάδειξη του παλιού λιμανιού.